τον αγαπώ πολύ και θεωρώ ότι είναι ένα πρόσωπο που τον γουστάρει και ο κόσμος. Θέλει να τον δει στην τηλεόραση γιατί είναι πολύ αυθεντικός. Επειδή μου Αντώνης. Είναι αυτό που λέμε αυθεντικό, παλαιά σκοπή. Λες Αντώνης και γεμίζει το στόμα. Λες Αντώνης. Και το μάτι σου γεμίζει άμα τον δει. Για ποιο λόγο λοιπόν τελικά δεν θα είναι ειρήνη. Θα σου πω κιόλας γιατί τον είδα και πρόσφατα πριν μια εβδομάδα συγκεκριμένα. Σε ένα μαγαζί στη Γλυφάδα. Τα είπαμε λίγο. Τέλος πάντων έχει για άλλη μια φορά το ίδιο πρόβλημα που έχει κάθε χρόνο με την τηλεόραση. Επειδή υπηρετεί στο λιμενικό. Συγγνώμη, υποθέμησα ένα πολύ καλό αστείο. Λέει καλά Θέμης. Τι ωραία να τον βλέπατε κιόλας, είναι τόσο όμορφος, τόσο γλυκός, τόσο λεμπέρος. Πόσο να γλύψουμε ακόμα, Θέμη Κατέβα. Ναι, να συνεχίσω για τον Αντώνη Βλοντάκη. Μην κλαις, Κατερίνα. Όχι, θα είναι ο άνθρωπος τελικά, παιδάκι. Μάλλον δεν θα είναι, γιατί ακριβώς επειδή υπηρετεί στο λιμενικό δεν μπορεί να έχει και τηλεοπτική συμμετοχή σε εκπομπές. Μπορεί να είμαι και χαζή. Ο συγκεκριμένος, ο Αντώνης, που το συμπαθώ πάρα πολύ και τη σύζυγό του επίσης, είναι στο λιμενικό άνθρωπος, υπηρετεί εκεί, έχει μια θέση. Οπότε υπάρχει το ασυμβίβαστο λόγω του ότι είναι στο λιμενικό, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, πάει, κάνει εκπομπές, αφού ξέρει την κατάσταση. Γιατί κάθε χρόνο πιστεύει ότι μάλλον θα τα καταφέρει και θα τους πείσει μάλλον. Υπάρχει κάποιο παραθυράκι. Όχι, δεν θέλω παραθυράκι. Αν κάνει φιλική συμμετοχή σε μια εκπομπή, νομίζω ότι δεν σου επηρεάζει αυτό την επαγγελματική σου. Προφανώς μπορεί κάτι να συνέβη και να μπλόκαρε λίγο η κατάσταση. Μπορεί να μην τον θέλουν για φιλική συμμετοχή. Εγώ θα μιλήσω με τον Αντώνη προσωπικά. Ναι. Φιλική συμμετοχή είχε και σήμερα πέρσι. Φιλική συμμετοχή. Δηλαδή, τι είναι το φιλική συμμετοχή, ρε παιδιά. Συμμετέχω φιλικά. Τι? Συμμετείχε φιλικά. Χωρίς χρήμα, δεν είναι στον αέρα κάθε μέρα επιτρέπεται. Όταν λέμε φιλική συμμετοχή, εννοούμε ότι συμμετέχει κάποιος φιλικά, άρα δεν αμείβεται για το συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, επειδή ο Αντώνης είναι και πολύ καλός μου φίλος και τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι εξαιρετικό πλάσμα, θα επικοινωνήσω μαζί του και θα προσπαθήσω να τον έχουμε και στο πλατό της επόμενης μέρας. Να έχουμε μια φιλική συμμετοχή κι εγώ. Να έρθει καλεσμένος. Θα πει στο λιμενικό εκεί, Αντώνη, πάω στην Κατερίνα. Κάμε συμπαθούν στο λιμενικό, φαντάζομαι. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που το έζησες πέρυσι. Είπαν από το λιμενικό. Εγώ ειδικά όταν έφυγε ο Αντώνης που είδα τις μονάδες να πέφτουν και το έζησα πιο πολύ. Ναι, όντως, ναι, τι του είπαν, ότι δεν μπορείς να το, δεν το, ήξερα, προφάρια, το ήξεραν στο λιμενικό ότι θα είναι στην εκπομπή σου. Κοίταξε, τώρα συνέβησα κάποια σκηνικά και τα λοιπά, μην το αναλύσουμε περισσότερο, δεν υπάρχει λόγος. Ποιος είναι ο υπεύθυνος του λιμενικού? Να μας πάρει τηλέφωνο 210-5212-212. Θα συμφωνήσω με την Ειρήνη. Ο Βλοντάκης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ προσγειωμένος, με μια όμορφη οικογένεια και είναι και καλό παιδί, χωρίς κόμπλεξ, χωρίς στυλ, χωρίς ύφος. Είναι και ωραίος άντρας, ρε παιδιά, γιατί δεν τα λέω. Εγώ που είμαι παντρεμένη, εσείς εδώ πέρα δεν τα λέτε. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο γράφει στο γυαλί και αρέσει και δεν το παίζει ωραίος. Γιατί είναι ωραίος. Δεν είναι στο λιμενικό, ρε Τζορτζέλα, τι να κάνω. Όποιο είναι στο λιμενικό δεν είναι ωραίος, δεν καλή μου και εσύ. Ρε παιδί μου δεν μπορεί να βγει στην τηλεόραση, αυτό λέει. Πώς θα κάνει τηλεόραση, δηλαδή για ποιο λόγο? Γιατί τον θέλει τηλεόραση, το καταλαβαίνεις. Ναι. Τον θέλει τηλεόραση τον Αντώνη. Καλέ μου και το λιμενικό. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε κλίμα. Θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τηλεοπτικά και θα δούμε τι γίνεται με τα τηλεοπτικά πρόσωπα.